Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά την διάβρωση παραλιών σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία βέβαια προκαλούν προβληματισμό και ανησυχία. Στοιχεία που έχει στην κατοχή του το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Θα συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής, με τον διευθυντή του εργαστηρίου, τον κύριο Νίκο Καμπάνη. Να πούμε περισσότερα. Κύριε Καμπάνη, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Πόσο ανησυχητικά είναι αυτά τα στοιχεία, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από συγκεκριμένη έρευνα του εργαστηρίου σας και αφορούν την διάβρωση ακτών παραλίων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης? Εγώ θα σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα νούμερα και μετά το συμπέρασμα για το πόση ένταση έχει το πρόβλημα μπορεί να τα βγάλει κανείς μόνος του. Ναι. Θα έλεγα ότι η Κρήτη έχει γύρω στα 1.200 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μέσα στα οποία μας ενδιαφέρουν κυρίως οι παραλίες, οι οποίες είναι αμμώδεις, με λεπτό κοκκοϊλικό ή μικροκάλες, μικρές κυρίως, οι οποίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση και αναψυχή. Γύρω λοιπόν στα 1.200 χιλιόμετρα, γύρω στα 700 χιλιόμετρα υφίστανται διάβρωση. Αυτό είναι περίπου το 60%. Τώρα, από όλα αυτά τα χιλιόμετρα τα οποία υφίσταται διάβρωση, ένα 15% έχει πολύ ψηλή διάβρωση, υφίσταται πολύ ισχυρό το πρόβλημα, ένα 10% αρκετά και το υπόλοιπο 30 με 35% το υφίσταται σε μια ελαφριά μορφή. Ναι. Τώρα, το ερώτημά μας, γιατί η διάβρωση αποτελεί ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος? Πρώτα απ' όλα είναι η ποιότητα του περιβάλλοντος, την οποία κανείς θέλει να προστατεύσει, να διατηρήσει ή και να επαναφέρει στην πρώτη τέτοια μορφή, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα. Πέραν όμως αυτού, υπάρχει μια σοβαρή οικονομική διάσταση πίσω από αυτό που λέμε ακτογραμμή, παραλία, η οποία κυρίως απεικονίζεται στον τουρισμό. Η χρήση της παραλίας είναι κυρίως από τον τουρισμό, χωρίς δηλαδή αυτό να αποκλείται, να φιλοξενεί και πάρα πολλές υποδομές ή που ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραλίων οι οποίες διαβρώνονται είναι, ας πούμε, του Ρεθύμνου. Και εκεί πέρα υπάρχει και το λιμάνι, το οποίο αποτελεί και ένα πόλο έλξης των ιζημάτων τα οποία, και της στερεομεταφοράς, τα οποία ξεκινάνε από ανατολικά, ας πούμε, του λιμανιού του Ρεθύμνου και τα οποία πολλές φορές δημιουργούν και προβλήματα ισχυρά προσάμωσης. Για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας γίνονται συχνά απαμώσεις. Και το πρόβλημα βεβαίως στην ανατολική πλευρά της παραλίας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εάν τρέξουμε το χρόνο και πάμε μπροστά 50, 100, 150 χρόνια, ποιο είναι το σκηνικό και η εικόνα που θα αντικρίσουν οι επόμενες γενιές? Κοιτάξτε, η ένταση του προβλήματος, όπως λέμε, και ας πούμε, αν πάει πίσω κανείς μια-δύο εκατονταετίες, θα δει ότι το πρόβλημα ήταν πολύ πιο χαλαρό. Η πίεση και η ένταση που υφίσταται η ακτογραμμή, γιατί πλέον η ακτογραμμή σε μια κοινωνία, σε έναν χώρο κατοικήσιμο, είναι αυτή η οποία υφίσταται την περισσότερη πίεση. Διότι εκεί πέρα συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων. Ανθρώπινος παράγοντας, λοιπόν. Ανθρώπινος παράγοντας. Και βεβαίως η κλιματική αλλαγή και η ύπνος της στάθμης της θάλασσας, οι παγόμενοι, είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν. Η κλιματική αλλαγή, ας πούμε, με την μεταβολή των διευθύνσεων και της έντασης των ανέμων. Τα ακραία ανεμολογικά φαινόμενα και συνεχώς και ακραία κλιματικά φαινόμενα, τα οποία όλα αυτά εντείνουν το πρόβλημα και το επικορούν προς το χειρότερο. Ωραία, λοιπόν, έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Κάτι το οποίο φαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, κύριε Καμπάνη. Εγώ ήθελα, κύριε Παναγιωτόπουλε, αν με επιτρέπετε, να κάνω share την οθόνη μου και να σας δείξω, να μοιραστώ την οθόνη μαζί σας, να σας δείξω τον χάρτη της επικίνδυνοτητας. Ναι. Της ακτογραμμής της Κρήτης. Ωραία, πιστεύω για ότι να θα δούμε. Το καταφέρει. Για να δούμε. Βέβαια, θα το καταφέρουμε. Άλλωστε, μας έχετε εδώ συνηθίσει. Εδώ πέρα, λοιπόν, πάνω βλέπετε, στον πάνω χάρτη βλέπετε εκεί που είναι πράσινο και χαλαρό πράσινο από λιγότερο ισχυρό το πρόβλημα προς λίγο περισσότερο. Ναι. Στο κόκκινο είναι η ένταση. Και από κάτω, αν πάει κανείς και το συνδέσει με τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες υφίστανται πάνω στην ακτογραμμή, κυρίως ο τουρισμός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινήσετε λίγο το μαύρο το παραθυράκι εδώ της Κρήτη TV.
Να το κλείσω. Το κλείνω. Ναι, εντάξει, ωραία, τέλει, ωραία. Λοιπόν. Αυτό. Τώρα το βλέπετε όλο. Τώρα, ναι, ακριβώς. Στο πράσινο κομμάτι εκεί, αυτή η γραμμούλα. Για να μας τα ξαναεξηγήσετε. Είναι τα κομμάτια τα οποία δεν πρέπει να ανησυχούμε. Μάλιστα. Στα κόκκινα όμως, πρέπει, στα σκούρα πράσινα, όσο προχωράει προς το κόκκινο, αρχίζει να γίνεται η ανησυχία. Εγώ βλέπω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Είναι τα σημεία τα οποία έχουν πολύ μεγάλες παραλίες, ναι. Σκεφτείτε, τα κόκκινα. Βλέπετε τα κόκκινα όταν πηγαίνει κανείς προς την περιοχή του Πλατανιά, στη Γεωργιούπολη, προχωράει κανείς στην παραλία του Ρεθύμνου, ξεκινώντας από δυτικά προς ανατολικά, η περιοχή του Καρτερού και πάει λέγοντας. Τα βόρεια παράλια έχουν μεγάλες παραλίες, πάνω από 1000 μέτρα πολλές από αυτές, ειδικά του Ρεθύμνου, χαρακτηριστικά μεγάλη για τη Γεωργιούπολη. Αυτές είναι και οι πλέον τρωτές, χωρίς όμως αυτό να μην έχει περιπτώσεις ισχυρής διάβρωσης στα νότια. Αυτή την περίοδο, ας πούμε, δραστηριοποιούμαστε στην Γρά Λιζιά, όπου εκεί πέρα υφίσταται πολύ σοβαρό το πρόβλημα και χαρακτηριστικά μπορώ να σας δείξω και εικόνες από, αν κανείς έχει στην υπόψη του ένα λιμενικό καταφύγιο που υπάρχει δυτικά της Ιεράπετρας. Φυσά. Πιο δυτικά από αυτό, δείτε από αέρος. Το θερμοκήπιο έχει μπει μέσα στην θάλασσα. Ναι, είναι απίστευτη η φωτογραφία που μας δείχνετε αυτή τη στιγμή. Επιβεβαιώνει έτσι τα συμπεράσματά σας. Ήμασταν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα και προσπαθούσαμε να αποτυπώσουμε και από αέρος αυτό το πρόβλημα της διάβρωσης. Κοιτάξτε και σε προοπτική την εικόνα αυτή. Βλέπετε ότι το βλέπετε πως έχει καταρρεύσει και έχει πέσει μέσα στο νερό σχεδόν ένα μεγάλο του κομμάτι. Δείτε και ένα άλλο, ας πούμε, και ένα άλλο. Είναι έντονο το πρόβλημα στην περιοχή εκεί πέρα. Βλέπετε υποδομή. Είναι και αυτά μια υποδομή, έστω και είναι ένα μικρό, μια μικρή αγκριτσία, μια αποθήκη, ναι. Για ένα θερμοκήπιο. Έτσι. Είναι μια υποδομή η οποία καταστρέφεται από τη διάβρωση. Δείτε και το τι συμβαίνει στη Μαρίνα. Εκεί σε αυτό το ημιτελές καταφύγιο το οποίο υπάρχει. Προς τα αριστερά της οθόνης είναι τα δυτικά, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι από νότια η εικόνα. Βλέπετε ότι από την δυτική πλευρά αυτής της ημιτελούς μαρίνας υφίσταται διάβρωση περιοχή και βλέπετε το αποτέλεσμα. Έχει συσσωρευτεί όλη στο δυτικό λίμενο Βραχίων, στο δυτικό μόλο. Ακόμα και μέσα στο λιμάνι περνάει η στερεομεταφορά και αναποθέτει και δημιουργεί περίσσια άμμου και μια παραλία κατά κάποιο τρόπο, ενώ περνώντας τον ανατολικό του μόλο, στη δεξιά της εικόνας, βλέπετε ότι εκεί επανέρχεται κανονικά. Δυτικά, ας πούμε, υφίσταται πάρα πάρα πολύ έντονα προβλήματα διάβρωσης, από ήταν και οι εικόνες τις οποίες είδατε πριν, και είναι η επίπτωση των δυτικών ανέμων, οι οποίοι έρχονται και γλύφουν νότια το νησί από την περιοχή των Χανίων και προχωράνε και, δημιουργούν όλο αυτό το φαινόμενο στην περιοχή της συγκεκριμένη. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στις λύσεις, στις δράσεις. Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Έχετε κάποια στοιχεία, βεβαίως. Έχουν προκύψει μέσα από μια έτσι πολυετή έρευνα. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Καμπάνη, και να κλείσουμε έτσι. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να ληφθούν μέτρα, αλλά μέτρα τα οποία να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική εικόνα της περιοχής. Να μας ανοίξετε και λίγο και τα πλάνο σας, να σας δούμε κιόλας πάλι. Βεβαίως. Πρέπει, νομίζω ότι τώρα το κατάφερα, έτσι με βλέπετε. Σας βλέπουμε, βέβαια, συνεχίστε. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες, έτσι ώστε να έχουν το ελάχιστο αποτύπωμα περιβαλλοντικά στην ακτογραμμή, να διαταράσσουν δηλαδή όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί ξέρετε, να κάνουν μια παρέμβαση εκεί που κάτι λειτουργεί από μόνο του με ένα φυσιολογικό τρόπο, αυτό θα δημιουργήσει μια διαταραχή αναγκαστικά. Η προσπάθεια πρέπει να είναι το μικρότερο αυτό αποτύπωμα, να δίνουμε αντισταθμιστικά ωφέλη, θα έλεγε κανείς, στις εκατέρωθεν περιοχές, με κάποια προστατευτικά έξτρα μέτρα, με κάποιους ας πούμε υφάλους ή διάφορες άλλες αυτές τις καινούργιες λύσεις οι οποίες υπάρχουν, που στην περιοχή μας είναι δύσκολο ίσως να εφαρμοστούν, γιατί υπάρχει το πρόβλημα με το πώς να αξιοποιήσει κανείς την άμμο. Αυτό που λέμε φυσικές λύσεις, αυτό το λέμε nature-based solutions, τα οποία, ας πούμε, για παράδειγμα, αφήνεις κάπου που φύσταται διάβρωση περίσσια άμμου, αφήνεις το φυσικό σύστημα, ναι. Να λειτουργήσει πάνω σε αυτή από μόνο του και σε πάροδο, ας πούμε, κάποιου χρόνου ικανού να το φέρει σε μια σταθερή κατάσταση που είναι η πρώτερη κατάσταση της περιοχής πριν από αυτή την διάβρωση.
Για παράδειγμα, το ρέθινο που ανέφερα νωρίτερα, κάναμε μια μελέτη για ακριβώς από πού προέρχεται από πού προέρχεται η προστάμωση του λιμάνιου. Και μπορώ να σας δείξω και μια εικόνα. Βέβαια, και να κλείσουμε έτσι. Και μπορώ να σας δείξω μια εικόνα, ας πούμε. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, από τα ανατολικά υπάρχει διάβρωση και έρχεται, συσσωρεύεται εξωτερικά στον λιμένο Βραχίωνα και κλείνει και το στόμιο του λιμανιού. Εμείς κάναμε μια ειδική τεχνική μεθοδολογία και εντοπίσαμε ακριβώς τις περιοχές ανατολικά, τεμαχίζοντας την όλη περιοχή σε μικρότερα κομμάτια, που ήταν αυτές που έκαναν την περισσότερη άμμο. Όταν ζητήσαμε να κάνουμε ένα πείραμα και να πάρουμε την άμμο, την οποία έβγαζαν την απάμωση, να τη μεταφέρουμε δηλαδή όχι εμείς, να μεταφερθεί ας πούμε πίσω στα σημεία αυτά, εκεί κολλήσαμε στα νομικά πλαίσια. Τα οποία σου λένε την άμμο που θα έχει βγάλει από την απάμωση ή την πουλά, υπάρχει την απορρίπτει στα βαθιά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καμπάνη, πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Βέβαια. Να σας πω πρώτα απ' όλα, αν μου δώσετε μισό λεπτό, να σας δείξω μία εικόνα εκεί από τη Γρά Λιζιά που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Γρήγορα. Να σας τη δείξω λοιπόν. Είναι από την Ρωμαϊκή Βίλα, χρησιμοποιώντας ένα μίνι υποβρύχιο που έχουμε τηλεκατευθυνόμενο. Όπου έχουμε κάνει και μια αναλυτική με βίντεο, αλλά αυτά δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Το κάναμε πολύ πρόσφατα. Αλλά απλά έτσι να σας το δείξω, έχει ενδιαφέρον. Και να σας πω ότι την μελέτη αυτή την οποία έχουμε κάνει για την Κρήτη και τους χάρτες που έχουμε δημιουργήσει, τους είδατε. Μάλιστα. Βέβαια. Πριν, λοιπόν. Την ξεκινάμε μόλις τώρα για την Δυτική Πελοπόννησο. Χρηματοδοτούμε ένα πανεθνικό έργο. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτοπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα.